Πρόθυμοι να συνδράμουν στη λειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης της Ορεστιάδας, δηλώνουν οι αγρότες της Ξάνθης. Στην Ξάνθη λειτουργούσε παλαιότερα ζαχαρουργείο και η καλλιέργεια του τέφτυλου είναι γνωστή. Ωστόσο, αν η πλήρης λειτουργία του εργοστασίου της Ορεστιάδας αποφασιστεί, θα πρέπει να διευθετηθούν σημαντικά θέματα προκειμένου να φτάνουν τα τέφτυλα εκεί. Όσον αφορά αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα για την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Ορεστιάδα για τα ζαχαρότεφλα, αν μην τι άλλο, είναι μια πολύ καλή είδηση για όλους τους αγρότες της περιφέρειας. Και όχι μόνο τις περιφέρειες, έλεγα. Σίγουρα όμως θα πρέπει να δούμε με τι τιμές θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που θα μπορούν οι αγρότες να πουλήσουν τα ζαχαρότεφλά τους. Σίγουρα είναι μια καλλιέργεια που έχει λείψει το τελευταίο διάστημα από όλη την περιοχή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα έτη καλλιεργούσαμε αρκετά στρέμματα με ζαχαρότεφλα αλλά και με βιομηχανική ντομάτα. Καθώς όμως έχουν κλείσει τα εργοστάσια τόσο στη ζάχαρη αλλά όσο και κάποια συνεταιριστικά εργοστάσια που παραλάβαιναν βιομηχανική ντομάτα. Οι αγρότες που καλλιεργούν εκτακτικές καλλιέργειες έχουν περιοριστεί στο καλαμπόκι, βαμβάκι, λίανθο. Και δυστυχώς οι δυναμικές καλλιέργειες σαν τα ζαχαρότεφλα και την ντομάτα έχουν λείψει. Σίγουρα λοιπόν θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Ορεστιάδα, αλλά ταυτόχρονα θα θέλουμε να δούμε το πώς θα μπορούμε να τα φέρουμε και τα ζαχαρότεφλά μας από άλλους νομούς, γειτονικούς νομούς στην Ορεστιάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο για αγρότες να κάνουν αυτή τη μεταφορά. Παράλληλα και ο Αγροτικός Σύλλογος της Ξάνθης προετοιμάζεται για τις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα τον επόμενο μήνα. Στόχος των αγροτών είναι να διατρανώσουν τα αιτήματά τους χωρίς όμως να ενοχλούν τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Θα ήταν πολύ καλό αυτή τη φορά όταν θα κάνουμε τις κινητοποίησεις μας να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση άλλες κοινωνικές ομάδες. Θα ήταν καλό να αποφύγουμε κλείσιμο δρόμων για πολλές μέρες αν καταλήξουμε σε αυτό το θέμα. Και θέλουμε επίσης όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλους τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη φορά είναι με το μέρος μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν διεκδικούσαν κάποιοι τα αιτήματά τους, οι άλλοι μέναμε απαθείς. Είναι κάτι που ήταν λάθος, όπως έχουμε καταλάβει. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν, τώρα που θα έχουμε κινητοποίηση εμείς οι αγρότες, να είναι και οι υπόλοιποι κοινωνικοί φορείς μαζί μας, παραγωγικοί φορείς μαζί μας. Το ίδιο όμως να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας όταν θα έρθει η ώρα και αυτοί οι άνθρωποι να διεκδικήσουν κάποια από τα αιτήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ ότι οι κινητοποιήσεις είναι πλέον δεδομένες, απλά μένει να δούμε το πότε θα γίνουν και το τι μορφή κινητοποιήσεων θα έχουμε.